Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Είναι 10 Οκτωβρίου εδώ, Δευτέρα βράδυ, 10 λεπτά πριν τις 10, σε ώρα αιχμής, στην Κρήτη TV. Μία ακόμα τηλεοπτική συζήτηση, μία συζήτηση που θα βάλει στο μικροσκόπιο όλες τις πολιτικές εξελίξεις, τα ελληνοτουρκικά και βεβαίως το μεγάλο θέμα της ενεργειακής κρίσης. Όπως είναι φυσικό, στο πάνελ βρίσκονται βουλευτές του Ηρακλείου. Χωρίς να χάσουμε χρόνο, θα τους παρουσιάσω ευθύς αμέσως. Μαζί μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, ο κύριος Μάξιμος Σενετάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Σενετάκη. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο Ηράκλειο, κύριος Σωκράτης Βαρδάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Βαρδάκη. Καλώς ορίσατε και εσείς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλο, κύριος Βασίλης Κεγκέρογλου. Καλησπέρα σας, κύριε Κεγκέρογλου. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και βεβαίως ο COVID λίγο μας κρατάει σε απόσταση, όμως με τη δύναμη της τεχνολογίας θα τον έχουμε μαζί μας. Ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο Ηράκλειο, ο κύριος Μανώλης Συντιχάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Συντιχάκη. Θα σας ρωτήσω αν σας βλέπω καλά, άρα το περνάτε ήπια. Καλησπέρα. Ναι, είμαι σε αυτή τη φάση είμαι αρκετά καλά, θα έλεγα, και γι' αυτό άλλωστε συμμετέχω και στην εκπομπή σας. Εγώ θα σας ευχηθώ ταχύ ανάρρωση, γρήγορα να επιστρέψετε στα καθήκοντά σας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με μία είδηση που μονοπόλησε το ενδιαφέρον της επικαιρότητας τα τελευταία 24 ώρα με αφορμή την ενεργειακή κρίση και όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει η επίσημη ελληνική πολιτεία να μειώσει το κόστος εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Και επειδή γίναμε αποδέκτες πολλών μηνυμάτων μέσα από ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του neakrit.gr και της Crete TV με αφορμή το τι ακριβώς συνέβη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και η απόφαση της διοίκησης να διακόψει την θέρμανση από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και αμέσως μετά με μία παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας να ανασκευάσει αυτή την απόφαση η διοίκηση και τελικά να αναφερθεί σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα 10 ημερών που θα ίσχυε τον Οκτώβριο με σημείο αναφοράς να τσεκάρει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τις ποσότητες που θα χρησιμοποιήσει όσον αφορά την θέρμανση, το πετρέλαιο θέρμανσης κλπ. Αυτή είναι η απάντηση. Εδώ μαζί μου είναι και τα δύο έγγραφα. Επειδή γνωρίζω ότι και εσείς οι βουλευτές γίνατε αποδέκτες αυτών των καταστάσεων, που ευτυχώς η διοίκηση του Παγνή πήρε πίσω, κύριε Σενετάκη, θα ήθελα το σχόλιο σας. Γιατί όταν εμείς απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο Υγείας, στα πλαίσια της ενεργειακής πολιτικής και της μείωσης του κόστους, μας είπαν ότι τέτοια απόφαση από το επίσημο Υπουργείο Υγείας δεν υπάρχει. Προφανώς και δεν υπάρχει και δεν θα μπορούσε να υπάρχει να τεθεί η κατάσταση, η υγεία των ανθρώπων σε κίνδυνο. Ήταν προφανώς μία... Νομίζω ότι κάνατε και όλο το ρεπορτάζ. Ο ίδιος ο διοικητής έδωσε τις εξηγήσεις του. Το σημαντικό που κρατάμε από το ρεπορτάζ και από την πραγματικότητα είναι ότι δεν έχει δοθεί μία τέτοια οδηγία ώστε να κάνουμε αναγωγές, η αντιπολίτευση να κάνει αναγωγές για μείωση οτιδήποτε μπορεί να γίνει με κάποιο κίνδυνο για τη δημόσια λειτουργία των νοσοκομείων. Είναι μια απόφαση που, όπως είπατε, πήραμε πίσω. Υπήρξε μια λάθος ερμηνεία κάποιων οδηγιών. Εφόσον έχει ληφθεί πίσω η απόφαση, νομίζω ότι το θέμα είναι λήξαν και συνεχίζουμε την πορεία μας. Μάλιστα. Κανονικά, όπως λειτουργεί αυτή τη στιγμή το ΠΑΓΝΗ. Κύριε Βαρδάκη. Κύριε Θασκαλάκη, δεν υπήρχε καμιά λάθος ερμηνεία. Επειδή το παρακολούθησα το θέμα, θέλω να σας πω ότι, αναθεώρησα... Το αντιπολιτευτικό ξεκινάει. Αναθεώρησα, θα σας εξηγήσω. Αναθεώρησα αυτό που είχα πει πριν λίγο καιρό, ότι έχουμε πιάσει πάτο. Δυστυχώς τέτοιες ενέργειες αναδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Αντί να ζητήσουν, επιτρέψτε μου, αντί να ζητήσουν ένα συγγνώμη για την κατάντια των νοσοκομείων του Ηρακλείου, αντί να ζητήσουν ένα μεγάλο συγγνώμη από τους 12 και πλέον χιλιάδες συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας, που περιμένουν εδώ και 2,5 χρόνια να χειρουργηθούν, στο Ηράκλειο λέμε, πάνω από 12,5 χιλιάδες, αντί να ζητήσουν ένα μεγάλο συγγνώμη για το κλείσιμο νευραλγικών τομέων της υγείας στο Ηράκλειο, και μιλούν για την ψυχιατρική κλινική, την παιδοψυχιατρική κλινική, το τμήμα πήξης του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, έρχονται με τέτοιες αποφάσεις που δεν ξέρω αν ήταν εντολή της κυβέρνησης ή όχι. Εγώ θα πιστέψω τον κύριο Σενετάκη. Όμως, γιατί είπα ότι δεν ήταν τυχαία η απόφαση αυτή,
κύριε Δασκαλάκη, αν διαβάσετε την απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου, έλεγε ότι θα είναι για όλο το χειμώνα. Η αναδίπλωση έγινε και μπράβο σας μετά από το ρεπορτάζ που κάνατε για αυτό το ευαίσθητο πραγματικά θέμα. Αυτό και μόνο δείχνει μια τεράστια αναργησία της διοίκησης του νοσοκομείου. Γι' αυτό είπα και τα προηγούμενα που πραγματικά μαστίζουν την ελληνική κοινωνία, την τοπική κοινωνία, αν θέλετε, του Ηρακλείου. Αλλά επαναλαμβάνω, η απόφαση 30 Σεπτεμβρίου που ελήφθη από τη διοίκηση του νοσοκομείου και εύχομαι, ήταν για όλο το χειμώνα. Εύχομαι αυτή η αναδίπλωση να μείνει προσωρινή. Όπως και να έχουν μην αδικούμε μια ολόκληρη όπως πορεία. Όπως και να έχουν τα πράγματα. Εμείς θα είμαστε εδώ. Θα παρακολουθούμε το θέμα. Θα είμαστε απέναντι σε τέτοιες μεθοδεύσεις που πραγματικά δείχνουν αναργησία. Και εγώ σας υπόσχομαι, κύριε Δασκαλάκη, και αν και οι παρευρισκόμενοι συμφωνούν, βεβαίως το θέμα θα έρθει στη Βουλή τις επόμενες μέρες. Και βέβαια μια κοινή παρέμβαση. Δεν θα ήταν κακό, για να δούμε τελικά εάν υπήρχε εντολή ή αν από μόνος του ο διοικητής του νοσοκομείου πήρε μια τέτοια ανάγκη. Δηλαδή, εξηγήσει στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου από το Υπουργείο Υγείας να σας δώσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Εννοείται, αυτό εννοώ. Να μας πει ο διοικητής του νοσοκομείου ήταν μια δική του απόφαση. Και με συγχωρείτε, ποιος διοικητής ενός νοσοκομείου μπορεί να πάρει μια τέτοια απόφαση. Δηλαδή, στα πλαίσια τώρα της οργάνωσης ή αν θέλετε της μείωσης ενέργειας σε ένα νοσοκομείο θα καταλήξουμε εκεί να πηγαίνουμε σε χειρουργία με φακούς ή οι άρρωστοι το χειμώνα. Δεν είναι άνθρωποι που... Ένας που πάει σε ένα νοσοκομείο δεν είναι ένας άνθρωπος που την χάνει άλλης μεταχείρισης. Θέλει τη ζεστασιά του, θέλει τη φροντίδα του. Και όταν ένας διοικητής ενός νοσοκομείου, μια διοίκηση ενός νοσοκομείου παίρνει μια τέτοια απόφαση, με συγχωρείτε, μόνο ντροπή. Μόνο ντροπή μπορώ να πω. Ναι, τουλάχιστον την πήρε πίσω την απόφαση, ναι. Το κρατάμε αυτό. Και σας λέω, την πήρε απόφαση μετά το ρεπορτάζ το δικό σας, που εάν δεν συνέβαινε, ίσως να... Αλλά σας λέω, δέστε ότι 30 Σεπτεμβρίου πάρει αυτή η απόφαση. Έλεγε για όλο το χειμώνα. Mm-hmm. Αυτό θέλω να δείξω. Μιας ο κύριος Βαρδάκης γενικεύει και συγγνώμη κύριε Γκέρογλου που παρεμβαίνω, αλλά είναι πραγματικά κρίμα να αδικούμε την πορεία μιας διοίκησης η οποία έχει λάβει ούκο λίγες φορές τα εύσημα για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Θυμίζω ότι είναι μια διοίκηση, όπως όλα τα νοσοκομεία και όλοι οι υγειονομικοί, οι οποίοι έχουν βγάλει εις πέρας μια πολύ δύσκολη διαδικασία με τον κορονοϊό. Αφήστε τώρα, μην μπερδεύετε. Είπα, μια που γενικεύεται, κύριε Βαρδάκη, λέω ότι είναι άδικο. Μην βάζετε τους εργαζόμενους, οι οποίοι πλήττονται μια πορεία τριών ετών από μια απόφαση η οποία... Τέλος πάντων, την έχει πάρει και πίσω, δεν αφορά το Υπουργείο. Μάλιστα. Συνεννοηθήκαμε, νομίζω. Άρα, προχωράμε. Δεν συμφωνείτε με αυτή την απόφαση. Κύριε, να πάμε και συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε. Κύριε, να πάμε και στους υπόλοιπους. Άρα, ήταν άστοχη. Για να κλείσουμε το θέμα και αυτό. Σας λέω, μη γενικεύετε για μία άστοχη κύριε απόφαση. Κύριε Σενετάκη, κύριε Βαρδάκη. Είναι άδικο για αυτή τη διοίκηση. Επιτρέψτε μου. Για μία τέτοια απόφαση, η οποία έδωσε ο διοικητής κάποιες εξηγήσεις. Αν θέλετε, τις πιστεύετε. Αν δεν θέλετε, δεν τις πιστεύετε. Το ζητούμενο είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται θέμα. Κύριε Σενετάκη, κλείνω αυτό. Ακούστε με, ακούστε προσεκτικά. Ακούστε πολύ γρήγορα, κύριε Βαρδάκη. Πρέπει να διορθωνόμαστε από τα λάθη μας, κύριε Σανδάκη. Ακούστε. Ωραία. Δεν είναι τυχαίο γεγονός. Ούτε ανάξιο λόγο. Ακούστε τώρα. Ο ανάξιο λόγο ότι 2,5 χρόνια τώρα δεν το είπα τυχαία. Πάνω από 12.500 συμπολίτες μας περιμένουν να χειρουργηθούν. Εντάξει, και γι' αυτό φταίει η σημερινή διοίκηση του νοσοκομείου. Μάλιστα, λοιπόν. Κύριε και κύριε Γκλου, ένα σύντομο σχόλιο και από εσάς και από τον κύριο Σεντιχάκη για να πάμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση. Καταρχήν, δεν διακόψαμε τους συναδέλφους, γιατί όσο μιλούσαν, είχαν να αποκαλύψουν πράγματα ο ένας για τον άλλο, που πραγματικά δεν μπορεί να γίνει κατανοητό. Εσείς θα συνυπογράψετε αυτή την ερώτηση του κυρίου Βαρδάκη. Πώς φταίνε μόνο διοικήσεις. Η πολιτική γενικότερη που ακολουθείται εδώ και χρόνια για την υγεία, δυστυχώς οδηγεί στην απαξίωσή της. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αντί να στηριχθεί τα πολλά τελευταία χρόνια και την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς έμεινε υποστελεχωμένο, χωρίς τις αναγκαίες υποδομές, με συμβασιούχους που ανακυκλωνόταν και ανακυκλώνονται ακόμα, 11.500, 4.000 από τον ΟΑΕΔ, ξέρετε πόσα χρόνια είναι τώρα, 6-7 χρόνια. Έχουμε λοιπόν ένα γενικότερο θέμα. Η αναγέννηση του ΕΣΥ είναι έτοιμα, δεν είναι θέμα μόνο διοικήσεων. Στο συγκεκριμένο που αποκαλύψατε και καλά κάνατε, δείχνει την αποσπασματικότητα με την οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση και εμπροκειμένου και η διοίκηση του Παγνή το θέμα της ενέργειας,
και της εξοικονόμησής της. Είναι η μια πτυχή του ενεργειακού. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά αυτό πρέπει να είναι μελετημένο εθνικό σχέδιο και να προσδιορίζει ακριβώς εάν το εθνικό σχέδιο αφήνει περιθώρια στην κάθε διοίκηση ή στον κάθε Δήμο ή στον οποιοδήποτε να παίρνει αποφάσεις οι οποίες δεν συνάδουν με το δημόσιο συμφέρον ή με τις ανάγκες τις κοινωνικές, τότε δεν είναι εθνικό σχέδιο. Επομένως, ναι, να υπάρξει σχέδιο εξοικονόμησης, είναι η μια πλευρά της αντιμετώπισης του ενεργειακού προβλήματος και απ' την άλλη βεβαίως είναι το ζήτημα της αντιμετώπισης του κόστους, το οποίο είναι σήμερα το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για τους πολίτες και αφορά βεβαίως και το ηλεκτρικό και τις άλλες μορφές ενέργειας και τα καύσιμα και δυστυχώς η κυβέρνηση ακολουθεί μια λαθασμένη πολιτική με την οποία επιδοτεί τα υπερτιμολογημένα κόστη είτε του ηλεκτρικού είτε των καυσίμων. Επειδή θα πάμε σε αυτά αναλυτικά, κύριε Γεγέρογλου, σας έκανε μια πρόταση και στον κύριο Σεντάκη και στον κύριο Συντηχάκη. Θα ζητήσετε και εσείς εξηγήσεις από το Υπουργείο Υγείας στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου στη Βουλή για αυτό το θέμα? Βεβαίως θα πρέπει να ζητήσουμε ποιο είναι το σχέδιο και πώς εφαρμόζεται σε μονάδες όπως το Παγνί, που έχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Όταν το Παγνί και όλα τα νοσοκομεία της χώρας είναι ταγμένα για την υγεία του λαού, δεν μπορεί να είναι οριζόντιες περικοπές οποιασδήποτε μορφής. Αυτό είναι δεδομένο. Μάλιστα. Πάντως, εθνικό σχέδιο έχει υπάρξει για μείωση στο δημόσιο κατά 30% της κατανάλωσης. Προφανώς μπαίνουμε σε μια περίοδο πρωτοφανή και πιθανότατα να υπάρξουν τέτοιες αριθμίες μέχρι κάθε διοίκηση να προσαρμοστεί στο εθνικό σχέδιο. Κύριε Γεγέρογλου, έχει υπάρξει, ανακοινώθηκε το εθνικό σχέδιο. Μένει να το δούμε και στην πράξη πώς θα υλοποιηθεί και πώς θα γίνει και η μέτρηση της μείωσης. Να πάμε και στον κύριο Συντηχάκη. Κύριε Συντηχάκη. Κύριε Δασκαλάκη, η ανάκληση της απόφασης της διοίκησης του Παγνή για κλείσιμο καλοριφέρ κλιματιστικών, φώτων και πολλών άλλων στο όνομα εξοικονόμησης χρημάτων ήρθε μετά από τις έντονες αντιδράσεις, τις καταγγελίες του Σωματείου των Εργαζομένων και φυσικά του ρεπορτάζ του δικού σας και της όποιας δημοσιογραφικής αποκάλυψης έγινε. Αποδεικνύει σε τελική ανάλυση ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Απέδειξαν ότι η αδιαλαξία του Υπουργείου των Διοικητών Νοσοκομείων μπορεί να σπάσει αν συναντήσει την καθολική κατακραυγή των εργαζομένων, των ασθενών, όλου του λαού. Και αυτό αποδεικνύει ότι σε τελική ανάλυση δεν είναι και παντοδύναμη. Αυτή η απαράδεκτη απόφαση της διοίκησης αναδεικνύει και κάτι άλλο. Αναδεικνύει τις προτεραιότητες για περιορισμό των δαπανών σε βάρος της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων και των ασθενών. Αποδείχθηκε από την μέχρι τώρα εγκληματική διαχείριση της πανδημίας με τους χιλιάδες νεκρούς. Μία πανδημία η οποία συνεχίζεται. Τα πρωτόκολλα που συνεχίζουν να ισχύουν είναι πρωτόκολλα λάστιχου. Υπάρχει άρνηση από την πλευρά της κυβέρνησης να θωρακίσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Είχαμε πάνω από 6.000 αναστολές υγειονομικών. Είναι σε ισχύ η βολική θεωρία της ατομικής ευθύνης που δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνιών για το πού θέλει να το πάει η κυβέρνηση. Θα έλεγα είναι μία πρώτη γεύση του νέου εμπορευματοποιημένου ΕΣΥ που διαφημίζει η κυβέρνηση. Οι εργαζόμενοι σε αυτές τις αποφάσεις κάνουν λόγο ότι αν περνούσε ενδεχομένως να έμπαιναν οι βάσεις για να ακολουθήσουν και άλλα νοσοκομεία. Εσείς θα ζητήσετε εξηγήσεις από το Υπουργείο Υγείας μέσα στη Βουλή για αυτό το θέμα, όπως ο κύριος Βαρδάκης και ο κύριος Γεγέρογλου? Προφανώς και χαλάει σούπα με την στεναρή αντίσταση των εργαζομένων και την δημοσιογραφική δουλειά την οποία κάνατε. Αλλά δεν σημαίνει ότι έχουν σταματήσει και οι γενικότερες στοχεύσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Πάντως από το Υπουργείο Υγείας, κύριε Συντηχάκη, ήταν ξεκάθαρη ότι δεν έχει ληφθεί καμία τέτοια απόφαση που να υιοθετείται από τις διοικήσεις. Ξέρετε, πολλές φορές είναι αυτό που λέει ο λαός μας, θέλει αλλά η χαρά δεν τον αφήνει, που λένε. Λοιπόν, κάτι τέτοιο συμβαίνει με την κυβέρνηση. Άλλωστε, η συνεχόμενη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης και επί κυβέρνησης τωρινής της Νέας Δημοκρατίας και της προηγούμενης επί ΣΥΡΙΖΑ
αποδεικνύει ότι τελικά, σε τελική ανάλυση, τα νοσοκομεία υποχρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα ενισχυθεί η λειτουργία τους με τα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Ας μην βγαίνει στα κεραμίδια ο κύριος Βαρδάκης, διότι επί ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώθηκε το πρώτο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με το νοσοκομείο της Σαντορίνης. Άρα λοιπόν, τι θα μπορούσαμε για παράδειγμα να κάνουμε με μια κοινή στάση, κοινοβουλευτική στάση, όταν όλοι οι άλλοι ομονοούν στη λειτουργία των νοσοκομείων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, ενώ το ΚΚΕ λέει ότι πρέπει να διατηρηθεί ο δημόσιος και δωρεόν χαρακτήρας των νοσοκομείων, να ενισχυθεί η κρατική χρηματοδότηση, ότι θα πρέπει οι συμβασιούχοι να μονιμοποιηθούν, να ενισχυθούν με επιπλέον προσωπικό, να σταματήσει αυτό το καθεστώς των εργολαβικών συμβάσεων, των επικουρικών συμβάσεων, όλων εκείνων που θα έπρεπε κανονικά να δουλεύουν με μόνιμη σχέση εργασίας. Άρα λοιπόν, ας τα αφήσουν όλα αυτά. Ευθύνες έχουν όλοι διαχρονικά. Το ΚΚΕ θα δώσει τη μάχη μέσα στη Βουλή, αλλά κυρίως έξω από τη Βουλή, έτσι ώστε ο λαός, ο ίδιος ο λαός, να σώσει αυτό που διεκδίκησε δεκαετίες τώρα, να έχει δημόσια και δωρεάν υγεία, η οποία χάνεται σήμερα μέσα από τα χέρια του. Άρα θα ζητήσετε εξηγήσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με ερώτηση, κύριε Συντηχάκη? Προφανώς, και εξηγήσεις όχι μόνο για αυτό το περιστατικό, αλλά για πολλά άλλα περιστατικά, για την απαξίωση πολλών κλινικών στο νοσοκομείο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, σε πολλά νοσοκομεία της Κρήτης, για το κλείσιμο, το επικείμενο κλείσιμο του νοσοκομείου της Ιεράπετρας που επιδιώκει η κυβέρνηση, για την απαξίωση του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, του Ρεθύμνου, του νοσοκομείου Χανίων. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα δεν είναι έργο μιας πράξης, εδώ είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή και έχει στηριχτεί αυτή η πολιτική επιλογή διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Και όλοι τους είναι υπόλογοι απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, να το κλείσουμε το θέμα, νομίζω ότι πήραμε τις απαντήσεις. Πάντως η απάντηση έχει ήδη δοθεί, άσχετα και καλά θα κάνουν οι συνάδελφοι να το δουν και κοινοβουλευτικά. Όπως λέτε και εσείς, το Υπουργείο δεν έδωσε τέτοια οδηγία και το θέμα έχει. Η απόφαση δεν υφίσταται. Λοιπόν, άρα ο κάθε διοικητής μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ο κάθε διοικητής μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ο κάθε διοικητής προσπαθεί, γι' αυτό είναι και διοικητές, προσπαθεί να διοικήσει όσο καλύτερα γίνεται. Κύριε, να το κλείσουμε το θέμα. Νομίζω ότι το εξαντλήσαμε αρκετά. Και η συγκεκριμένη διοίκηση, δόξα τω Θεώ, έχει πάει πάρα πολύ καλά λοιπόν, αυτά τα χρόνια. Εγώ θα ήθελα σε αυτό το σημείο να δώσουμε λίγο το λόγο στους πολίτες. Να πάμε να δούμε τι είναι αυτό που απασχολεί τους πολίτες της Κρήτης αυτήν την περίοδο. Και αμέσως μετά θα δούμε και τα στοιχεία δημοσκόπησης για το τι απασχολεί τους πολίτες για να τα συζητήσουμε.